984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τρίτη 27 Ιουλίου, κυρίες κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Όχι Τρίτη 27, Τετάρτη 28, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. 3.593 τα κρούσματα κορονοϊού χθες στη χώρα, από τα οποία τα 356 στην Κρήτη, 156 στο Ηράκλειο, 16 στο Λασίθι, 94 στο Ρέθυμνο και 90 στα Χανιά. Με σύνθημα «Μήνυμα ζωής, γιορτή ελευθερίας» ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος, δεύτερη δόση εμβολιασμού στις απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές στην Κρήτη από τις κινητές εμβολιαστικές ομάδες της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης σε Τιμπάκη και Αγία Γαλήνη. Στην Κρήτη και το Εμβολιαστικό Κέντρο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο αναμένεται την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 7η Υγειονομική Περιφέρεια, Δήμος Αγίου Βασιλείου και παράγοντες στο χώρο της υγείας ετοιμάζονται για την επίσκεψη που δεν αποκλείεται να συνδυαστεί με συναντήσεις που αφορούν σε θέματα υγείας στο νησί. Με τρίωρης τάση εργασίας αναμένεται να τον υποδεχθούν οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως είπε στον 984 ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Δημήτρης Βρυσαλής. Δωρεάν rapid test γίνονται σήμερα Τετάρτη 28 Ιουλίου σε 6 σημεία του νησιού. Πλατεία Ελευθερίας 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Πλατεία Αγίας Εκατερίνης 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Καπία Αγίου Νικολάου 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Οροπέδιο στο Τζερμιάδο από τις 10 το πρωί. Στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Και στο Δημαρχείο Χανίων 9 το πρωί με 3 επίσης το μεσημέρι. Έντονη ανησυχία προκαλεί την ίδια ώρα στους ειδικούς η εισαγωγή του πρώτου πλήρως εμβολιασμένου σε ΜΕΘ. Πρόκειται για ένα 70χρονο, ο οποίος είχε κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Ο ασθενής που δεν έχει υποκείμενα νοσήματα νοσεί με βαριά πνευμονία και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Γκίκας Μαγιορκίνης και Θάνος Δημόπουλος, στο ερώτημα γιατί και πλήρως εμβολιασμένοι μπορεί να νοσήσουν από τον κορονοϊό, απαντούν πως κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να προσφέρει 100% προστασία σε όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούν και όλοι οι άνθρωποι να κτίσουν ανοσολογική απάντηση με την ίδια αποτελεσματικότητα. Ένας στους 10 εμβολιασμένους έχει πιθανότητα να κάνει πυρετό, αναφέρει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, σημειώνοντας όμως ότι είναι καλύτερα να είναι εμβολιασμένος κάποιος από το να συναντηθεί με τον ιό ή όταν συναντηθεί με τον ιό. Τα εμβόλια δημιουργούν άμυνα σε ένα 88% από όσους έχουν εμβολιαστεί, από τα 5 εκατομμύρια πλήρως εμβολιασμένων. Το 1/10 έχει πιθανότητα να κάνει πυρετό και ένα πολύ μικρότερο ποσοστό έχει πιθανότητα να βρεθεί σε ΜΕΘ. Το 25% των ανεμβολιαστών άνω των 50 ετών και οι οποίοι κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τον ιό, το ποσοστό δεν θα είναι 10%, θα είναι πολύ μεγαλύτερο και το ποσοστό που θα βρεθούν στην εντατική δεν θα είναι η εξαίρεση του κανόνα, αλλά ο κανόνας είπε ενδεικτικά. Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για την άρση της πατέντας των εμβολίων για την COVID-19 στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Από τον Οκτώβρη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός εξετάζει τις εκκλήσεις της Ινδίας και της Νότιας Αφρικής που τάχθηκαν υπέρ της προσωρινής άρσης της πατέντας, ώστε, όπως υποστηρίζουν οι χώρες αυτές, να αυξηθεί η παραγωγή εμβολίων στις αναπτυσσόμενες χώρες και να καλυφθούν έτσι οι ανισότητες όσον αφορά στην πρόσβαση σε αυτά τα σκευάσματα. Η ιδέα αυτή, ωστόσο, συναντά τις έντονες αντιδράσεις των φαρμακευτικών εταιριών αλλά και των χωρών που εδρεύουν, οι οποίες εντείνουν ότι οι αντιτείνουν ότι οι πατέντες δεν συνιστούν το βασικό εμπόδιο στην αύξηση της παραγωγής. Στην Κρήτη εντός των ημερών, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμης Λέκας, ο οποίος θα πάρει μέρος στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο, κατά εκτίμηση του ιδίου, για ένα ισχυρότερο σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή του Αρκαλγορίου. Σύστασή του να αποφεύγονται παλιά σπίτια και όσα έχουν υποστεί ζημιές. Μιλώντας στο Όπεν, εξήγησε και τι ακριβώς ισχύει με το σχέδιο Εγκέλαδος για το Ηράκλειο και είπε πως αυτό είναι ουσιαστικά μονίμως ενεργοποιημένο, δεδομένου ότι ο σεισμός είναι ένα φαινόμενο που έρχεται ξαφνικά. Το σχέδιο Εγκέλαδος, το Γενικό Σχέδιο Εγκέλαδος, είναι ένα σχέδιο το οποίο αφορά την κεντρική διοίκηση της περιφέρειας και του Δήμου. Το σχέδιο Εγκέλαδος δεν ενεργοποιείται μόνο
όταν έχουμε κάποια σεισμική διέγερση, αλλά ουσιαστικά είναι μονίμως ενεργοποιημένο. Γιατί ο σεισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο έρχεται ξαφνικά και το οποίο τις περισσότερες φορές δεν μας προειδοποιεί. Το σχέδιο λοιπόν Εγκέλαδος έχει δράσεις πριν ένα σεισμό. Ούτως ή άλλως είναι ενεργοποιημένα τα σχέδια, γιατί τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν ενέργειες πρόληψης και ετοιμότητας, ενέργειες κατά τη διάρκεια ενός καταστροφικού γεγονότος και ενέργειες μετά. Άρα εδώ με τι έχουμε να κάνουμε, ότι τίθεται είναι σε μια διαρκή εφαρμογή αυτά τα σχέδια όλα, ναι. Και ο Εγκέλαδος και τα άλλα σχέδια. Σε ό,τι αφορά ειδικά στο Ηράκλειο, ποια είναι η παρέμβαση? Κοιτάξτε, στο Ηράκλειο η παρέμβαση είναι εξής, ότι έχει συνεδριάσει μετά από εντολή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η επιστημονική ομάδα εκτίμησης σεισμικού κινδύνου, είναι περίπου 20 επιστήμονες, και όλοι μαζί εκείνο το οποίο δώσαμε στην πολιτεία είναι ένα πόρισμα το οποίο λέει το εξής, ότι έχουμε να κάνουμε με μια παρεμβαίνει σεισμική δραστηριότητα και στη Θήβα και στο Ηράκλειο, η οποία η σεισμική δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί, για ένα ακόμα χρονικό διάστημα και η οποία μπορεί να δώσει σεισμούς μεγέθους μέχρι 5,1-5,2 βαθμούς, δηλαδή λίγο πιο πάνω από αυτούς τους σεισμούς που έδωσε μέχρι τώρα. Συνεπώς, αυτό το πόρισμα πότε το δώσατε, κύριε Δέκα? Αυτό το πόρισμα ήταν την προηγούμενη Πέμπτη, ουσιαστικά 5,2. Αυτό το μέγεθος. Είναι ένα πολύ μικρό μέγεθος τα ελληνικά δεδομένα. Όχι, δεν είναι πρόγνωση σε καμία περίπτωση, είναι εκτίμηση με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που είχαμε. Ναι, ναι. 18 επιστήμονες που συμμετείχαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι το 5,2-5,3 είναι ένας μικρός σεισμός για τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί οι κατασκευές στον ελληνικό χώρο, οι σύγχρονες κατασκευές αυτές που έχουν γίνει με τους αντισεισμικούς κανονισμούς, έχουν ανταπεξέλθει σε πολύ μεγαλύτερα σεισμικά μεγέθη. Στη Σάμο, παραδείγματος χάρη, είχαμε ένα σεισμό της τάξης των 7 βαθμών. Και κανένα σύγχρονο κτίριο δεν κατέρευσε. Ενώ είδατε τι έγινε στην απέναντι ακτή του Τουρκία. Συνεχώς, το 5,2 μας δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας. Αλλά όμως, η περιοχή των χωριών στην Κρήτη, του Ηρακλείου και των άλλων περιφερειακών αναλυτήτων, είναι περιοχή η οποία περιλαμβάνει και σπίτια τα οποία είναι παλιά. Σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί εδώ και 100 χρόνια ή και περισσότερο. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο συστήσαμε εμείς για την διαμόρφωση και την επικαιροποίηση των σχεδίων του Εγκέλαδου είναι ότι θα πρέπει οι κάτοικοι οι οποίοι βρίσκονται σε παλιά σπίτια τα οποία δεν έχουν στηριχθεί ή έχουν υποστεί βλάβες ή έχουν αφαιθεί στην τύχη τους ή ιστορικά κτίρια να μην κατοικούνται και οι κάτοικοι να τα αποφεύγουν είτε να διαμένουν είτε να περνούν άρα έξω να από τα εκενώσουν. Όσα έχουν υποστεί κάποιες μικρές βλάβες βεβαίως θα πρέπει να μην κατοικούνται. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν δρομολογηθεί και τα σχέδια. Ένα λεπτό, κύριε Δέκα. Επειδή πάντοτε είσαστε πολύ προσεκτικός και αποφεύγετε να σπαίνετε τον παντικό και καλά κάνετε, και εγώ το ίδιο θέλω. Υπάρχει, λέτε, λοιπόν, ένα πόρισμα επίσημα από εσάς προς την πολιτεία που κάνει μια εκτίμηση για σεισμό μέχρι και 5,2 ρίχτερ με βάση τη δραστηριότητα που καταγράφεται ήδη, όχι εν είδη πρόγνωσης. Και με βάση το σεισμοτεκτονικό καθεστώς της περιοχής. Μάλιστα. Δηλαδή συνεκτιμούμε ότι... δεδομένων για να και λέτε ότι τα σπίτια τα οποία είναι παλαιά είναι ενδεχομένως καταπονημένα από άλλα γεγονότα, θα πρέπει να εκενωθούν, σωστά? Βεβαίως. Αυτή είναι η πολιτεία έχει αναλάβει μέρημνα για να εκενώσει αυτά τα σπίτια και να μεταφέρει τους πολίτες σε κάποιο άλλο χώρο και για πόσο διάστημα? Εδώ έρχεται και υλοποιείται το σχέδιο ξενοκράτησης, το οποίο προβλέπει με σαφείς οδηγίες το τι θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο δήμων. Λοιπόν, οι δήμοι έχουν προβεί σε κάποιες ενέργειες, όπως και η περιφέρεια. Αλλά όμως, για το συντονισμό όλων αυτών των ενεργειών που προβλέπονται στο σχέδιο Εγκέλαδος, το οποίο είναι ένα πολύ σύγχρονο σχέδιο, θα γίνει μια συντεταγμένη σύσκεψη το επόμενο Σάββατο στο Αρκαλοχώρι στην Κρήτη, προκειμένου να εξεταστούν όλα αυτά τα θέματα
όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Αν λοιπόν εφαρμόζουμε το σχέδιο Εγκέλαδος, όπως εφαρμόζονται και τα υπόλοιπα σχέδια, όπως για παράδειγμα. Πότε θα μπει, δηλαδή, πότε θα μπει σε εφαρμογή η μεταφορά των πολιτών, των οικογενειών. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να εμπλακεί ο οργανισμός από τις Συμβουλές και Δημοτικής Προστασίας. Αλλά εσείς λέτε στην πολιτεία να κάνει εκένωση. Εκένωση κάποιων σπιτιών τα οποία κρίνονται επικίνδυνα από μηχανικούς, μετά από αυτοψίες μηχανικών, οι οποίες έχουν ήδη γίνει στην περιοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα σύγχρονο σχέδιο με συντεταγμένες διαδικασίες, οι οποίες στηρούνται και όχι μόνο στους σεισμούς αλλά και στις πυρκαγιές, το είδαμε χθες, με βάση το οποίο σχέδιο κινούμαστε και ο καθένας έχει το ρόλο του. Εμείς στους οργανισμούς έχουμε το ρόλο μας. Η Γενική Γραμματεία βεβαίως προείσταται όλων των διαδικασιών και καθοδηγεί, και από εκεί και πέρα ρόλο έχει σαφώς η περιφέρεια και η Δήμη της περιοχής η οποία πλήττεται. 16 οικογένειες που πρέπει προς το παρόν όσο έχει γίνει γνωστό να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους σε Αρκαλοχώρη και Σαμπά μετά τις φθορές που προκάλεσε στα τυχώματα και την στατικότητά τους ο δυνατός σεισμός των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που εκδηλώθηκε το Σάββατο 24 Ιουλίου. Ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος έδωσε επίσης χθες τη δημοσιότητα τους χώρους καταφυγής και ταυλισμού και παροχής πρώτων βοηθειών μετά από σεισμό, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί στο εγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης σεισμών του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Τα εν λόγω σημεία καθώς και οδηγίες προστασίας από το σεισμό είναι διαθέσιμα και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής app για κινητές συσκευές Δημότης Μηνώα Παιδιάδας, η οποία είναι διαθέσιμη για δωρεάν κατέβασμα μέσω App Store και Google Play. Σε άμεση εφαρμογή θέτουν όλες οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας τα προβλεπόμενα σχέδια αυξημένης ετοιμότητας, πολιτικής προστασίας λόγω καύσωνα με εντολή του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα. Υπάρχει και ένα έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για τον καύσωνα που έχει εκδοθεί από την πολιτική προστασία και αναφέρει ότι η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για καύσωνα με ισχύ έως και την 3η 3 Αυγούστου πως προβλέπονται συνθήκες καύσωνα στην Κρήτη, όλες οι υπηρεσίες αναφέρει και τα τεχνικά μέσα της περιφέρειας ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας καλούνται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Τώρα, με την κατεπήγουσα αυτή επιστολή οδηγία του προς όλους τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, ο κύριος Πέτσας τονίζει την αναγκαιότητα της συμβολής τους αλλά και του συντονισμού όλων των συναρμόδιων φορέων εν ώψη του καύσωνα. Ιδιαίτερα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών υπογραμμίζει ότι πρώτο μέλημά τους θα πρέπει να είναι η προστασία της ζωής των πολιτών αλλά και των περιουσιών τους, καλώντας τους συγκεκριμένα τόσο να ανοίξουν κατάλληλες δομές για τη φιλοξενία πολιτών αλλά και να προβούν σε καθαρισμούς και στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή των πυρκαγιών. Αύριο Πέμπτη ο δείκτης επικινδυνότητας, όχι, για σήμερα ο δείκτης επικινδυνότητας στην Κρήτη για την πρόκληση πυρκαγιάς είναι στο 3. Λίγη σήμερα τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας. Έως τότε και αφού επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση και χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κώδικο ασφαλείας, οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει το δελτίο τους. Στους υποψηφίους προτείνεται να εκτυπώσουν ή και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Σημειώνεται ακόμα πως για οποιαδήποτε πληροφορία ή υποστήριξη, ακόμα και για χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, ότι οι υποψήφοι θα πρέπει να απευθύνονται στα λύκειά τους. Παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και Φεστός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή τους με το νομοσχέδιο Κεραμέως. Είναι πρόκληση τη στιγμή που φουντώνει το τέταρτο κύμα πανδημίας η κυβέρνηση και το Υπουργείο να καθησυχάζουν πως όλα είναι έτοιμα για το Σεπτέμβριο. Τίποτα από όσα χρειάζεται και ζητάει η εκπαιδευτική κοινότητα από την πρώτη στιγμή για να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία δεν έχει γίνει, επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι δάσκαλοι. Τις καραμπόλες που προκαλεί το νομοσχέδιο Κεραμέως, αναφέρει, μιλώντας στον 984, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργος Μακράκης.
συντελείται ένα έγκλημα κατά της δημόσιας εκπαίδευσης. Και αυτό το αιτιολογούμε στη βάση του ότι μια βασική αρχή και φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου είναι η σταδιακή αποδέσμευση του κράτους από την υποχρέωση να χρηματοδοτεί το δημόσιο σχολείο. Είναι για πρώτη φορά που στην νομοθεσία εισάγεται ότι ο διευθυντής και το σχολείο θα πρέπει να προσελκύει ιδιωτικούς πόρους, δηλαδή μέσω χορηγιών και επιχορηγήσεων από ιδιωτικές επιχειρήσεις, το οποίο θα αλλάξει τελείως το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας στο σχολείο. Μία δεύτερη βασική αρχή είναι ότι πάμε σε μία λειτουργία του σχολείου με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ο διευθυντής με τις υπερεξουσίες που θα έχει πλέον μετατρέπεται σε έναν ιδιώτικο μάνατζερ, αποδομείται το συλλογικό και αποφασιστικό όργανο του Συλλόγου Δασκόντων. Και τρίτη βασική αρχή είναι ότι έχουμε ξανά μία στρατιά στελεχών εκπαίδευσης. Αυξάνεται ο αριθμός των στελεχών εκπαίδευσης από 540 σε 800, οι οποίοι θα αναλάβουν το ρόλο του αξιολογητή μαζί με τον διευθυντή των εκπαιδευτικών. Κύριε Μακρακή, αυτά τα οποία αναφέρετε πιστεύετε ότι κρύβονται πίσω από τις λέξεις αναφορές του Πρωθυπουργού, δηλαδή περί ανοιχτού, δημόσιου, απαιτητικού, απελευθερωμένου σχολείου? Ακριβώς, οι ωραίες λέξεις, πάρα πολλές ρυθμίσεις στις οποίες η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε πολιτεία προσπαθεί να εφαρμόσει, μπορεί να τοντίσει με οποιοδήποτε λεκτικό ύφος. Από εκεί και πέρα, το περιεχόμενο του νομοσχεδίου είναι σαφές. Όταν ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε απελευθέρωση και αποκέντρωση, αναφέρεται όχι στην παιδαγωγική αποκέντρωση των δημόσιων σχολείων, αλλά στην οικονομική αποκέντρωση. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο νομοσχέδιο αυτό και γι' αυτό μιλάμε ότι συρρυκνώνεται το δημόσιο σχολείο, οξύνονται οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες και αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο σε αυτό το νομοσχέδιο, αποτυπώνεται συνολικά στην εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και οι κινητοποιήσεις που έχουμε αύριο την ημέρα ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Και όπως είπα, ότι δεν αποτυπώνεται μόνο σε αυτό το νομοσχέδιο, διότι είχαμε και την ελάχιστη βάση εισαγωγής που έδειξε ξεκάθαρα τον ταξινικό προσανατολισμό όλων αυτών των ρυθμίσεων. Όταν δηλαδή με τον Πρωθυπουργό, βέβαια, και το ακούσατε, να δίνει μια παραπάνω έμφαση σήμερα και να υπερασπίζεται αυτή την ελάχιστη βάση εισαγωγής σε ό,τι έχει να κάνει με τα όρια τα οποία θέτουν οι ίδιες οι πανεπιστημιακές σχολές, με την ίδια τη μόρφωση, με τον ίδιο τον αριθμό εισαγωγής, απαντώντας και στον κύριο Τσίπρα. Αλλά από την άλλη, δεν ξέρω αυτό πώς εσείς το μεταφράζετε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση, αν θέλετε, ή σημειώνοντας ενδεικτικά σε κατάλληλο χρόνο την αναβάθμιση των δημόσιων ΙΕΚ, κύριε Μακράκη. Υπάρχουν ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή την πολιτική επιλογή της ελάχιστης βάσης αγωγής. Γιατί η ελάχιστη βάση αγωγής δεν δημιουργεί τις συνθήκες, δηλαδή να αποκλείεται ο μαθητής που γράφει 3.000 ή 4.000, αλλά βλέπετε και στην πράξη, κυρία Δουλγεράκη, ότι πάρα πολλοί μαθητές οι οποίοι έχουν χιλιάδες μόρια, 20.000, 21.000 μόρια, αρκετά καλοί μαθητές, μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις της κυρίας Κεραμέως, που έχει την απόλυτη στήριξη προφανώς του Πρωθυπουργού, όπως αποτυπώθηκε σήμερα στη Βουλή, πάρα πολλά παιδιά μένουν εκτός, που έχουν γράψει και άριστα, μένουν εκτός. Οι ενώσεις της Κρήτης μπορούν να βοηθήσουν στην αποσφαλμάτωση αλλά των δασικών χαρτών, αλλά το Υπουργείο ακολουθεί άλλο δρόμο από αυτό που έλεγε, είπε στον 1984 ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ Μύρων Χιλετζάκης. Τηλεδιάσκεψη σήμερα για τους δασικούς χάρτες μεταξύ των εκπροσώπων του Παγκρίτιου Συντονιστικού με στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος μετά την δημοσιοποίηση της τροπολογίας του Υπουργείου. Γνωρίζουμε το περιουσιολόγιο του κάθε Έλληνα παραγωγού και ιδιοκτήτη γης σε όλη την Κρήτη, που πιστέψαμε δεν υπάρχει ούτε πατουσιά γης αδήλωτη σήμερα που μιλάμε. Επομένως ξέρουμε αν το τεμάχιο είναι ενοικιαζόμενο, ιδιόκτητο, αν είναι με συμβόλαιο, αν δεν είναι κτλ. Ζητήσαμε, εφόσον στην αρχική προκήρυξη του έργου των δασικών χαρτών όσο αφορά την περιφερειακή, την περιφέρεια Κρήτη και ειδικά τον νομό Ηρακλείου και Λαστιθίου, που το πήρε ένα μελετητικό γραφείο, ένας ιδιώτης από τη Θεσσαλονίκη, και εφόσον εμείς βρήκαμε σωρία λαθών, δηλώσαμε το παρόν να κάνουμε την αποσφαλμάτωση σε μια νέα προκήρυξη
που θα γίνει και με αυτόν τον τρόπο θα απεγκλωβίσουμε και χιλιάδες παραγωγούς που είναι σε αυτό το συνομοιρία των δασικών χαρτών. Η Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Ηρακλείου μίλησε με τον ίδιο τον Υπουργό, μίλησε με τον Διευθυντή του Υπουργού. Μας είπαν ότι βάσει του άρθρου 24 μπορούμε να συμμετάσχουμε στην αποσφαλμάτωση των δασικών χαρτών. Είδαμε τις προϋποθέσεις, πήραμε δύο αξιόλογους συντοπίτες μας δασολόγους, τους έχουμε και τους πληρώνουμε τώρα και 5 μήνες τα παιδιά για να περιμένουμε αυτή την έρμη την αποσφαλμάτωση για να την κάνουμε σωστά. Έχουμε τους δασολόγους, έχουμε τους μηχανικούς, έχουμε τους γεωτεχνικούς μας, έχουμε τους χρήστες που είναι πιστοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδική πιστοποίηση όσο αφορά τη χρήση χαρτογραφικών υποβάθρων. Δηλαδή δεν είναι τυχαίοι υπαλλήλοι που τους παίρνει ένα γραφείο για 4-5 μήνες. Έχουμε τοπογράφους μηχανικούς, έχουμε τεχνολόγους τροφίμων, έχουμε γεωπόνους, τους δασολόγους, έχουμε όλο το επιτελείο που μπορεί να χαρτογραφήσει και να στήσει όλη την ιστορία αυτή που λέγεται δασικός χάρτης αποσφαλμάτωση. Περιμένουμε τα ψηλά γράμματα, περιμένουμε την υπόσχεση του ίδιου του Υπουργού ότι αν τηρούμε τις προδιαγραφές του αύριο 24 θα το πάρουμε και με αυτόν τον τρόπο θα απεγκλωβίσουμε χιλιάδες συντοπίτες μας, γιατί εμείς... 3 χτυπήματα κάτω από τη ζώνη για τα ελληνικά προϊόντα. Λάδιο, μέλι και τυριά γράφουν σήμερα τα νέα, καθώς οι ισχυροί της Ευρώπης θα κατατάσσουν στην ίδια κατηγορία με το κέτσαπ από πλευράς λιπαρών πίσω από το ύποπτο πρόγραμμα Nutri-Score. Εδώ και ένα χρόνο οι προσπάθειες είναι που καταβάλει το ΑΡΕΠΟ, η Ένωση των Περιφερειών της Ευρώπης, για την προστασία των τοπικών προϊόντων 35 περιφερειών. Η πρόεδρος του ΑΡΕΠΟ, η κυρία Χουδετσανάκη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουργεράκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Η αλήθεια είναι ότι το πάρεις, δεν το πάρεις χαμπάρι αργά ή γρήγορα το θέμα αυτό. Όσο πιο πολύ δημοσιοποιείται, τόσο πιο πολλούς έχεις να μαζέψεις και τόσο πιο πολλές αντιδράσεις καταγράφονται από τον παραγωγικό κυρίως φορέα της χώρας και κατ' επέκταση από τους πολιτικούς φορείς, Υπουργείο κλπ. Και περιφέρειες, έτσι ώστε το θέμα αυτό να έρθει σε μία τάξη, κυρία Κουδετσανάκη. Αυτό προσπαθούμε και εμείς, κυρία Δουργεράκη, εδώ και ένα χρόνο που έχει ξεκινήσει και πολύ σωστά αναφέρατε όλη αυτή η διαδικασία για τα συστήματα επισήμασης. Δεν θα το βάλω σαν Nutri-Score, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα, απλά αυτό είναι το επικρατέστερο. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ και ένα χρόνο που έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και που πολύ σωστά νομίζω σαν περιφέρεια Κρήτης μπήκαμε μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί πάρα πολλές φορές τα έχουμε πει στον αέρα, ότι καταθέσαμε και επίσημη πρόταση στο Υπουργείο. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι πολύ προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα ξεκινάνε τα αθηναϊκά μέσα να βγάζουν το θέμα. Ενώ εσείς, και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάθε φορά μου δίνετε το χώρο και την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα και μέσω το 984, πριν ένα χρόνο ήταν η πρώτη κουβέντα που κάναμε, ακριβώς πριν ένα χρόνο. Τι έχουμε ως δεδομένα αυτή την ώρα, κυρία Χουδετσανάκη? Δηλαδή, προτάσεις που έχουν πάει προς το αρμόδιο Υπουργείο. Υπουργείο το οποίο μέσα από τις δικές σας τις ενέργειες ως ΑΡΕΠΟ και ως Περιφέρεια Κρήτης ενημερώθηκε με τον πλέον ενδελεχή τρόπο για το τι ακριβώς έρχεται και το τι εσείς προτείνετε. Τι γίνεται με αυτή την περίφημη συνάντηση που εδώ και καιρό έχετε ζητήσει σε ό,τι έχει να κάνει με την ηγεσία του Υπουργείου, οι περιφέρειες όλης της χώρας? Ποια είναι η κινητοποίηση από την πλευρά των Ευρωβουλευτών, γιατί το 2022 φτάνει, έτσι? Κοιτάξτε, επειδή συνήθως προγραμματίζονται και μας έχει πετύχει και σε μια όχι καλύτερη κατάσταση λόγω της πανδημίας, θα σας πω ότι ήδη έχουμε βάλει το πρόγραμμα στο προχθεσινό εκτελεστικό συμβούλιο του ΑΡΕΠΟ να γίνει μια συνάντηση πριν τη Γενική Συνέλευση, γιατί αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι η Γενική Συνέλευση πλέον του ΑΡΕΠΟ, να γίνει μια συνάντηση με τους Ευρωβουλευτές της Βρυξέλλες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τεθεί από κοντά πλέον το θέμα της επισήμασης των τροφίμων, να δούμε, ειλικρινά σας λέω, θέλω να δούμε, όντως το έχουν δει, όντως το έχουν κουβεντιάσει ή έρχονται σιγά σιγά οι χώρες
και μας προτρέπουν από μόνες τους, γιατί σιγά σιγά, όπως αναφέρει και ένα δημοσίευμα σήμερα, έχουν γίνει συμμαχίες και παίρνουν τυποποιητές και λένε εμείς θέλουμε να βάλουμε το σύστημα Nutri-Score. Το ξέρετε ότι έχει γίνει αυτό και στην Κρήτη και μάλιστα έχουν χαθεί αγορές ήδη επειδή δεν έχουν αυτό το σύστημα επισήμανσης χρησιμοποίηση. Πολύ σωστά βέβαια οι τυποποιητές αρνούνται. Μισό λεπτό. Άρα λοιπόν μιλάτε για παιχνίδι. Άρα έχουν αντιληφθεί πολύ καλά. Άρα λοιπόν μιλάτε για παιχνίδι κάτω από τη μέση ή με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Όπως ακριβώς το λέτε, είναι χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Νομίζω ότι υπάρχουν συμμαχίες, όπως η Ελλάδα έχει κάνει συμμαχίες, έχει κάνει μάλιστα. Και η Γαλλία πάνω σε αυτό. Και είμαστε γενικά, δηλαδή θα δούμε τον Οκτώβριο που είναι η Γενική Συνέλευση, τι θα έρθουν να πούνε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι κατοχυρώνουν φακέλους και στη συνέχεια δεν αναγνωρίζουν τι κατοχυρώνουν. Μάλιστα. Για ποιες υγιεινές διατροφές μιλάμε, για ποια ασφαλή προϊόντα. Μάλιστα. Για πείτε μου εσείς ποια είναι η ασφάλεια του προϊόντος. Η αγροδιατροφική αξία των προϊόντων μας. Ο Σεπτέμβρης λοιπόν είναι ο μήνας που θα γίνει αυτή η συνάντηση με τους ευρωβουλευτές. Ναι, αν θυμάμαι καλά. Τον Οκτώβριο, κυρία Ντουργεράκη, που έχει διαχωριστεί 20 Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση. Πριν από το Σεπτέμβριο, έχουμε πει με τον κύριο Λιβανό προχτές που ήρθε και ούτως ή άλλως στέθηκε και στη συνάντηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όταν είχαν έρθει στην Κρήτη στα Χανιά και με τον Κύπριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τέθηκε το θέμα ως ΑΡΕΠΟ και ως Κύπρο για να είμαστε μέσα σε συνεργασία και συμμαχίες. Είναι ένα θέμα που δεν το έχουμε αφήσει από την πρώτη μέρα που το ξεκινήσαμε καθόλου. Δεν έχουμε σκοπό να το αφήσουμε. Και νομίζω στο τέλος θα δείξει το αποτέλεσμα. Ούτως ή άλλως κάποιες κινήσεις, αλλά μεμονωμένα, γίνονται από τους ευρωβουλευτές. Τις έχουμε καταγράψει ως 984, τις έχουμε αναδείξει μέσα σε αυτό το χρόνο. Αλλά είναι μεμονωμένες οι ενέργειες. Εδώ χρειάζονται πραγματικά βήματα τα οποία θα είναι συντονισμένα. Για παράδειγμα, όταν εσείς μιλάτε για υποβάθμιση της διατροφικής αξίας των προϊόντων μας, όταν αναφέρουμε το λάδι, όταν αναφέρουμε το μέλι, όταν αναφέρουμε τα γαλακτοκομικά προϊόντα, να πούμε ότι βάσει αυτής της επισήμανσης ή του συστήματος επισήμανσης, ότι τα δικά μας τα προϊόντα, και δεν είναι μόνο προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, είναι το σύνολο των προϊόντων που έχουν ιδιαίτερη αγροδιατροφική αξία, όλων των περιφερειών τις οποίες εκπροσωπείτε ως Ένωση αυτή τη στιγμή αφού έχετε την Προεδρία, ότι χρήζουν παραπάνω προστασίας. Για παράδειγμα, το λάδι σε ποια κατηγορία θα πάει? Το λάδι θα πάει σε κατηγορία C. Τα γαλακτοκομικά μας στην D. Δηλαδή, πείτε μου, κυρία Δουλγεράκη, ποιος καταναλωτής αργότερα θα μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, θα υπάρχει το στοράφι το προϊόν, θα δει ένα προϊόν που έχει καταταχθεί στην D κατηγορία ή το ελαιόλαδο στη C και θα γυρίσει να πάρει αυτό το προϊόν. Δηλαδή, ποιες υγιεινές και όταν άλλα προϊόντα βιομηχανιών έχουν καταταγεί σε μικρότερες κατηγορίες. Μάλιστα. Αυτά είναι τα σοβαρά και είναι τα σπουδαία τα οποία έρχονται μπροστά μας. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία παίζονται, αυτά τα οποία είπατε πριν από λίγο. Παιχνίδια και εδώ στην Κρήτη σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την επισήμανση, με αυτό το σύστημα επισήμανσης, σε ό,τι έχει να κάνει με την διατροφική αξία των προϊόντων. Τις αρνήσεις ή κάπου παρακάτω με τις πιέσεις δεν ξέρει ποιος τι. 35 περιφερειακές ενότητες της Ευρώπης, πάνω από 700, αν θυμάμαι καλά, 50 ομάδες παραγωγών. Βέβαια, 700 οργανώσεις παραγωγών, ναι. Μάλιστα. Που παλεύετε εδώ και ένα χρόνο μετά που πραγματικά το τσιμπήσατε από το ΑΡΕΠΟ σε αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ, κυρία Χουδετσανάκη, και καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ και τους ακροατές. Την επίγουσα ανάγκη να διασφαλιστούν βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα τροφίμων, ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύλιος Λιβανός, στην παρέμβασή του στην προδιάσκεψη της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για τα τρόφιμα στη Ρώμη. Σημείωσε ότι ιδιαίτερα η πανδημία COVID-19 και τα όλο συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ξηρασίες, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, ότι έχουν αλλάξει πλέον τις κοινωνικές και οικονομικές ισορροπίες και τονίζουν τη σπουδαιότητα ενός εύρωστου και ανθεκτικού συστήματος τροφίμων, το οποίο θα διασφαλίζει πρόσβαση σε επαρκή προσφορά τροφίμων σε προσιτές τιμές για όλους τους πολίτες.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΙΠΑΤ και Οικονομικών προβλέπονται νέες κατηγορίες εισοδημάτων, τα οποία αφαιρούνται του συνολικού εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίζεται για τις ανάγκες εφαρμογές στο Μητρό Αγροτών. Κατά τον τρόπο αυτό διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούμενων εγγραφής στο Μητρό, ενώ συγχρόνως διορθώνονται κάποιες στρεβλώσεις, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο. Πρόκειται για τις συντάξεις λογοθανάτου, τις αντιμισθίες των αιρετών ΟΤΑ, το επίδομα διατροφής τέκνων και το κοινωνικό μέρισμα. Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο Μητρό Αγροτών προϋποθέτει ότι το 50% του συνολικού εισοδήματος των εγγραφωμένων προέρχονται από αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, ως αγροτικό εισόδημα λογίζεται πλέον, σύμφωνα με την ΚΙΑ, το εισόδημα που προέρχεται από την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύους μικρότερης των 500 κιλοβάτ αντί των 100 που ίσχυε μέχρι πρότινος. Η Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του σχεδίου προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής. Κατά την εκπόνηση της μελέτης, εκτιμήθηκαν οι αλλαγές που πρόκειται να σημούν τις επόμενες δεκαετίες στην περιφέρεια και καθορίστηκαν 14 βασικοί τομείς που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης πραγματοποιεί την 20η έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας και χειροτεχνίας στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο 30 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου. Η έκθεση «Γιορτή γυναικείας επιχειρηματικότητας» θα έχει τον τίτλο «Οι γυναίκες αναλαμβάνουν δράση για την κλιματική αλλαγή», με ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωση, την πράσινη ανάπτυξη, όπως επίσης και την κυκλική οικονομία, όπως είπε στον 1984 η πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, Μαρία Πιτσικάκη. Θα φτιάξουμε μία όαση στην Πλατεία Ελευθερίας. 30 Ιουλίου, όπως είπατε, μέχρι και 8 Αυγούστου, από τις 11 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Ωραία. Θέλετε να περάσετε λοιπόν μήνυμα μέσα από αυτά τα προϊόντα της δημιουργίας, οικοτεχνίας και χειροτεχνίας. Σημαίνει ότι παντρεύεται καινοτομία και παράδοση? Πραγματικά. Παντρεύουμε καινοτομία και παράδοση, δίνουμε έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, στην κυκλική οικονομία. Θα δείτε δηλαδή πράγματα που είναι φτιαγμένα, ανακυκλωμένα, και έχουμε και ένα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα που, αν μου δώσετε το περιθώριο να σας πω τι κάνουμε, έχουμε διπλές εκδηλώσεις κάθε βράδυ για μικρούς και μεγάλους, τότε θα καταλάβετε και την έννοια όλων αυτών που είπαμε και προηγουμένως. Πηγαίνετε, πείτε έχουμε, τα. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε συνδιοργάνωση σε όλο αυτό την περιφέρεια Κρήτης, και αυτό δίνει τη βαρύτητα σε όλα αυτά που λέμε. 7 η ώρα της Παρασκευής ο Περιφερειάρχης μας, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, θα κάνει τα εγγένεια. Μετά έχουμε κριτική μουσική και τραγούδι και χορευτικό. Για να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα, όπως ξέρουμε εμείς η κριτική να κάνουμε. Το Σάββατο έχουμε και τηρουμένων, φαντάζομαι, όλων των υγειονομικών μέτρων. Να το τονίσουμε αυτό, φυσικά, πάντα με όλες τις προϋποθέσεις του COVID. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε θερμομέτρηση. Όποιος μπαίνει στην έκθεση, έχουμε είσοδο, ειδική είσοδο από τη μεριά της Αστόριας. Θα υπάρχει λοιπόν θερμομέτρηση. Την Παρασκευή το πρωί θα απολυμανθεί όλη η πλατεία. Εθελοντική αιμοδοσία στα Νόγια την Κυριακή 1η του μήνα στην αίθουσα Μανώλης Κεφαλογιάννης 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Τη διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης μαζί με το Δήμο Ανογείων και την Κοινωνική Υπηρεσία. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού. Στην αξία της προσφοράς, στην αντιμετώπιση των περιστατικών που χρήζουν μεταγγίσεων, στις ανάγκες των χρόνια νοσούντων, στις εισαγωγές αίματος, τη συγκινητική προσφορά των κριτικών παρά τις δυσκολίες, αναφέρεται μιλώντας στον 984 η πρόεδρος του Αιματοκρήτη Γιατρός Ειρήνη Γεωργιανάκη. Και αν και εμείς δεν συνεχίσουμε να προσφέρουμε όπως κάνουμε, μπορεί δυστυχώς οι ελλείψεις να είναι δραματικές, και όπως πολύ σωστά προείπατε, οι ανάγκες δεν σταματούν τόσο των χρονίων πασχόντων. Είμαστε μια τουριστική περιοχή, ατυχήματα συμβαίνουν, χειρουργία συνεχώς διενεργούνται. Οπότε πρέπει να είμαστε σε επάρκεια, και οι κριτικοί ευτυχώς έχουν δείξει όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας μια συγκινητική προσφορά. Είμαστε από τις περιοχές που είχαμε από τις μεγαλύτερες προσφορές σε όλη τη χώρα.
παρά την πανδημία και τις δυσκολίες. Και γι' αυτό καλώ όλο τον κόσμο να συνεχίσουμε έτσι και να βοηθήσουμε και τον τόπο μας και όποιον άλλο τόπο χρειάζεται. Και να σας πω, εσείς καταβάλλετε αυτή την προσπάθεια ως αιματοκρίτης κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο, πηγαίνετε σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές. Το να θέλεις να το προσφέρεις όλο αυτό και να βοηθήσεις δεν έχει να κάνει μόνο με τον αιματοκρίτη. Είναι ουσιαστικά μία στάση ζωής. Δεν είναι μόνο να είσαι εθελοντής, αιμοδότης και να το λες. Το θέμα είναι ο καθένας από εμάς, όταν μπορεί, όποτε μπορεί, γιατί υπάρχουν πάντα κινητές μονάδες απ' έξω. Εσείς με το Βενιζέλιο, με το Πανεπιστημιακό, του Πανεπιστημιακού, υπάρχουν σταθμοί όπου μπορεί ο καθένας από εμάς να προσφέρει. Και όταν ξέρει ότι δεν είναι κάποιες κλειστές τράπεζες αίματος έτσι απλά, αλλά δίνονται πραγματικά για τις ανάγκες. Φυσικά, εμείς είμαστε ένας από τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών, ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους μεγαλύτερους στη χώρα, και είναι πραγματικά μια ευκαιρία να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν αίμα τακτικά, και αυτό έχει σημασία γιατί ακριβώς οι ανάγκες είναι πάγιες, δεν σταματούν ποτέ. Το πρόβλημα είναι ότι μια μεγάλη μερίδα αιμοδοτών, λίγο λιγότερο από το 50%, συνεχίζει να δίνει αίμα μόνο όταν παρουσιαστεί ανάγκη, μιλώ σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα, δηλαδή δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, έλλειμμα αίμα, αναζήτησης, αγωνίας, εισαγωγής από το εξωτερικό, ενώ αν οι περισσότεροι από εμάς δίναμε αίμα τακτικά κάθε 3 μήνες οι άνδρες και κάθε 4 οι γυναίκες, τα προβλήματα θα ήταν πολύ μικρότερα, θα υπήρχε δηλαδή μια σταθερότητα στα αποθέματα, και αυτό είναι ο στόχος των αιμοδοτικών συλλόγων και φυσικά των υπηρεσιών και φορέων αιμοδοσίας, να γίνουν τακτικοί και συνειδητοποιημένοι οι αιμοδότες και αιμοδότριες. Λέτε κοντά το 50% έτσι, ότι δίνει αίμα των Ελλήνων, μόνο όταν παραστεί ανάγκη, δηλαδή κάποιος από τους δικούς του ανθρώπους ή κάποιος φίλος χρειάζεται την βοήθειά του. Από πού κάνουμε εισαγωγές? Οι εισαγωγές γίνονται από την Ελβετία, από τον Ερυθρό Σταυρό. Εννοείται ότι δεν αγοράζουμε το αίμα αυτό καθ' αυτό, είναι δωρεάν, αλλά υπάρχει ένα κόστος όλης αυτής της επεξεργασίας και του προϊόντος, και αυτό εννοείται ότι δεν μας τιμά ως χώρα, είναι κάτι που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αυτό φυσικά λόγω της πανδημίας υπήρξε ο φόβος ότι θα μειωθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και κρίσιμα και είναι στο χέρι μας αυτό το ποσοστό να το μηδενίσουμε. Στην Κρήτη σαφέστατα είναι πολύ μικρότερο, και λόγω της ύπαρξης του συλλόγου και λόγω των δράσεων και άλλων φορέων και φυσικά των νοσοκομείων μας που είναι εξαιρετικά, οι αιμοδοσίες μας, έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα και η Κρήτη είναι, αν θέλετε, ένα πρότυπο για την εθελοντική αιμοδοσία. Στην τελική ευθεία φαίνεται πως οδεύουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών που έχει προκαλέσει ο χρόνος στον Ιερό Ναό της Παναγίας Κεραλιμανιώτισσας στην Ψαρή Φοράδα μνημείου του 855 μετά Χριστόν. 2 χρόνια μετά την εκπόνηση, έγκριση της μελέτης και τον όγκο της γραφειοκρατίας πάνω από το μνημείο αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος. Χρόνος που απαιτείται ακόμα 2 με 2,5 μήνες για να γίνει ο προσωρινός οριστικός. Πτώμα σε προχωρημένη σύψη βρέθηκε μέσα σε βαρέλι στον Πλατανιανό ποταμό Ρεθύμνο. Όπως ανέφερε στο neakriti.gr ο ιατροδικαστής Κρήτης Αντώνης Παπαδομανολάκης, έπειτα από την σχετική αυτοψία που έκανε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο περιστατικό με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς. Το βαρέλι βρήκε ο χειριστής μηχανήματος την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού του ποταμού. Από τις αρχές του Ρεθύμνου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τους τελευταίους μήνες δεν υπάρχουν άνδρες αγνοούμενοι, μόνο 2 γυναίκες, 2 Βουλγάρες αγνοούνται από το 2018. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί τα πτώματα της 38χρονης Τόνια Ζοέβα και της 37χρονης Ντέση Ηλίεβα, που κατά πληροφορίες φαίνεται να έχουν δολοφονηθεί στο Ρέθυμνο πριν από 3 χρόνια. Μάλιστα, στη μία περίπτωση ο αραβωνιαστικός της Ντέση Ηλίεβα αυτοκτόνησε λίγο καιρό αργότερα, οπότε δύσκολα θα μπορούσαν να αντληθούν πληροφορίες, ενώ ο κατηγορούμενος και καταδικαστής για την 38χρονη Τόνια Ζόεβα, η οποία ήταν και έγκυος, βρίσκεται στη φυλακή. Έχασε τη μάχη ο 50χρονος οικοδόμος που έπεσε από σκαλοσιά καμπαναριού εκκλησίας της Σεμίρες την ώρα της εργασίας του. Σύμφωνα με τον διοικητή του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Κώστα Τερζάκη, ο άτυχος άνδρας έπεσε από ύψος 5 μέτρων, έφερε βαριά τραύματα, μεταξύ άλλων κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι χτυπήθηκε από ρεύμα όταν έπεσε από την σκαλοσιά. 60 δεδρίλια κάναβης φέρεται να καλλιεργούσε ένα
ένας Έλληνας στο Δήμο Σιτίας. Ο ίδιος συνελήφθη ενώ τα δέντρα εκριζώθηκαν. Με 488 γραμμάρια κάναβη συνελήφθησαν 3 άτομα στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα Έλληνα και 2 Ολλοδαπούς που επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο. Συγκλονίζουν την κοινή γνώμη οι σοκαριστικές λεπτομέρειες από το οικογενειακό δράμα που βίωνε 18χρονο σήμερα Χανιώτης με νοητική στέρηση από τότε που ήταν ανήλικος τόσο από τον πατέρα του όσο και από ένα φίλο του πατέρα του. Στη φυλακή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Πέτρος Φιλιππίδης μετά την απολογία του ενώπιον της 15ης τακτικής ανακρίτριας για μία κατηγορία βιασμού και 2 κατηγορίες για απόπειρα βιασμού κατά συναδέλφων του που προέβησαν σε καταγγελίες σε βάρος του. Συνελήφθη 63χρονος αλβανικής καταγωγής με λυσοκόμους για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Σταμάτα. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα μεγάλη φωτιά στη Δροσιά του Δήμου Ευρυμάνθου στη Δυτική Αχαΐα και η σε δύσβατο σημείο και προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, αν και η πυροσβεστική ζήτησε την προληπτική εκένωση του οικισμού της Δροσιάς. Στο σημείο βρίσκεται ενισχυμένη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτιστικής προστασίας του Δήμου, ενώ γίνονται ρήψεις και από εναέρια μέσα. Σήμερα Τετάρτη 28 Ιουλίου καταβάλλονται 470 εκατομμύρια ευρώ σε 855.034 δικαιούχους για τις κύριες επικουρικές συντάξεις Αυγούστου των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέος φορείς ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ για οφειλές έως 1.000 ευρώ και 50 ευρώ για οφειλές άνω των 1.000 ευρώ προβλέπει η νέα ρύθμιση 36 έως 72 δόσεων για τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας Μάρτιος 2020, Ιούλιος 2021 και το τμήμα της κοινωνίας το οποίο αποδεδειγμένα έχει πληγεί με βάση την διευρυμένη λίστα ΚΑΔ αλλά και τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έκαναν δήλωση COVID, τους ανέργους που εγγράφηκαν στον ΟΕΔ και τους εργαζόμενους που ήταν σε αναστολή ή στο συνεργασία. Στόχος ληστείας έγινε κατάστημα κοσμημάτων κοντά στη λεωφόρο των ηλυσίων πεδίων στο κέντρο του Παρισιού, ανακοίνωσε η εισαγγελία της πόλης. Με τα κλοπημαία να φτάνουν σε αξία σχεδόν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο δράστης διέφυγε με πατίνι. 2 νεκροί, 5 αγνοούμενοι, 31 τραυματίες, οι 3 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε χθες στο Λεβερκούζεν στη Δυτική Γερμανία. Σε μία στις 3 υποθέσεις παιδεραστία στην Πολωνία εμπλέκονται ιερείς με το 35% των δραστών να είναι συγγενείς των θυμάτων. Στην πρώτη έκθεσή της που παρουσιάστηκε στον τύπο και αφορά συνολικά 345 υποθέσεις, η αρμόδια κρατική επιτροπή για την παιδεραστία σημειώνει ότι χειρίζεται 100 υποθέσεις στις οποίες ένα μέλος του κλήρου καταγγέλθηκε ως δράστης σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου κάτω των 15 ετών. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Πίστη για την πρόκριση υπάρχει στον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει στις 8 την Νεύτσι Μπακού στη ρεβάνς του 1-0 στο Καραϊσκάκι. Το πιο δύσκολο και πιο απαιτητικό φιλικό τεστ δίνει στις 5 το απόγευμα ο Ρελάδας Όφη στην Ολλανδία αντιμετωπίζοντας την Αλκμαρ. 9.84. Ο καιρός. Καιρός εύθριος, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 40 και 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά, κυρίως στα νότια διαμερίσματα της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Παντελής Μπότσης. Καλό μεσημέρι!